αγάπη δεν πίστεψες, την καρδιά μου πλήγωσες. Δεν αγάπησες, πρόδωσες, όρκους δεν κράτησες. Τώρα αλλού τα φιλιά σου δίνεις, την καρδιά σου αλλού χαρίζεις. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου κατέστρεψες, δεν με πίστεψες, δεν με νοιάστηκες. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου σκότωσες, δεν με πίστεψες ποτέ σου. Ήταν όλα ψεύτικα, η ματιά σου, τα φιλιά σου. Αναμνήσεις παλιές σβήνεις, μα χεριές πόνου μου δίνεις. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες, δεν μ' αγάπησες. Την καρδιά μου κατέστρεψες, δεν με πίστεψες, δεν με νοιάστηκες. Την καρδιά μου κομμάτιασες, δεν μ' αγάπησες. Απόγευμα και βέβαια η κάμερα κολλάει, αλλά δεν πειράζει, θα με βλέπετε να κρατάω τα ακουστικά. Η δεύτερη κάμερα με τον καλεσμένο μου όμως δεν κολλάει. Λοιπόν, πόσο του μήνα έχουμε, 13, και εμένα το νούμερο 13 εντέλει μου έκανε κακό σήμερα. Να πω όμως χρόνια πολλά στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που είναι αγαπημένος μου ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που μου έκανε να αλλάξω ριζικά τη σκέψη της ζωής μου όταν τον μελέτησα και το διάβασα, την παιδαγωγική του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ένας από τους τρεις μεγάλους θεολόγους που βοηθήσανε και στην παιδεία, που μεταλαμπέψανε τη γνώση τους και στην παιδεία. Και να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Ξεκινάμε 4 λεπτά νωρίτερα, έτσι γιατί είμαστε σε δράση από τη δουλειά, πάντα σε δράση. Έχει ο Θεός, περιμένουμε και τα τηλέφωνα να χτυπήσουν, να δούμε τι θα μας πούνε σήμερα για τη δουλειά. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο συγχαρητήρια στην αγαπημένη μου, την Εύα Λιανού Πετροπούλου, που πήγε και βραβεύτηκε στην Ιταλία, στο Μεξικό, έχω μπερδευτεί. Έχει τόσα βραβεία εδώ πέρα, να της πω συγχαρητήρια. Αλλά δεν θα πω πολλά για την Εύα Τηλιανού, γιατί θα την έχουμε την επόμενη εβδομάδα που θα μας παρουσιάσει ή κάποιο Μεξικάνο μου ποιητή θα μας πει η ίδια. Θέλω να κάνουμε μια αλλαγή για το φίλο μας τον κύριο Θαλασσέλη και την φιλολογική πρωτοχρονιά. Ο κύριος Θαλασσέλης λοιπόν έγινε μια μικρή αλλαγή στην στην παρουσίαση του βιβλίου του. Η αλλαγή ημερομηνία στην παρουσίαση την Κυριακή 1η 12 του 24, που θα γίνει βέβαια στην Ένωση Λογοτεχνών, Βασίλης Τσόλιας, κιθάρα και τραγούδι θα ακουστούνε. Η πρόσκληση εκδόσεις φιλολογική πρωτοχρονιά σας προσκαλούνε στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Έσοφε», του ποιητή Αντώνη Θαλασσέλη, Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 7 μετά μεσημεντρία. Θα είναι και απόγευμα. Συντονισμός, Παναγιώτα Μπλέτα, συγγραφέας, διανοήτρια. Ομιλίες για τον ποιητή, συλλογή, Παναγιώτα Μπλέτσα, συγγραφέας, διανοήτρια. Τι σημαίνει το διανοήτρια? Αυτή που διαιωνίζει. Διαιωνίζει τη γνώση, Διαιωνή.
τη γνώση, τη ζωή, την αγάπη, διάφορα. Η αγαπημένη μου Χρύσα Νικολακάκη, συγγραφέας, βιβλιοκριτικός, θεολόγος. Απαγγελίες ποιημάτων θα κάνει η αγαπημένη μου φίλη Έφη Χατζούλη, ηθοποιός, ποιήτρια, συγγραφέας, φιλόλογος. Και ο Αντώνης Ταλασσέλης, ποιητής, συγγραφέας, εκδότης. Όσοι επιθυμούν από τους παρευρισκόμενους μπορούν να απαγγείλουν στο βήμα της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών ποιήματα της συλλογής ΕΣΟΤΕ. Μουσικό πρόγραμμα, ο Βασίλης Τσόλιας. Λοιπόν, ο κύριος Ταλασσέλης αλλάζει την ημερομηνία της παρουσίασης και την κάνει 1η Δεκεμβρίου Κυριακή. Βέβαια, η προηγούμενη ημερομηνία με βόλευε καλύτερα γιατί ήταν μεσημέρι και θα πήγαινα. Ενώ τώρα αυτά τα απόγευμα Κυριακή στην Αθήνα είναι πειράζει. Λίγο χλωμό. Θα πάει ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, εντάξει. Είναι αγαπητός ο άνθρωπος και πρέπει να πάω. Είναι εδώ στην Γαλλικαία, έχει και εκδοτικό οίκο, δεν ξέρεις πότε μπορεί να τον χρειαστούμε, και εμείς. Ναι. Να με. Πώς λέγεται. Φιλολογική πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές από τις μικρές ανακοινώσεις. Να πω ότι ο κύριος Σπύρος Κατσίκης σας προσκαλεί από τώρα για τα Χριστούγεννα στο Γαλαξία να εκθέσετε τα εικαστικά σας έργα και όποιος ενδιαφέρεται να απευθυνθεί στον κύριο Κατσίκη. Τώρα δεν θυμάμαι κάποια άλλη ανακοίνωση, θα τη θυμηθώ μετά και θα λέω όχι, δεν το είπα, όχι, δεν το είπα. Και ζητώ συγγνώμη. Να πω ότι είχε μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση που έγινε για τη βία των γυναικών που έγινε στην Πετρούπολη την προηγούμενη εβδομάδα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πέτρο Κοντιάνη και όλους. Και να καλωσορίσω βέβαια τώρα τον αγαπημένο μου φίλο, τον Νικήτα τον Γκανά. Νικήτα Γκανά, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Νικήτα μου, γλυκό μου αγόρι εσύ. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκαμε. Είμαι πάρα πολύ. Μας βρήκες δηλαδή. Πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί επιτέλους ήρθα σε αυτή την εκπομπή, ήρθα σε σένα, ήρθα σε σένα επιτέλους, γιατί το συζητάμε... Εδώ και ένα χρόνο, αυτό πήγα να κάνω το παράπονο, ότι ο αγαπημένος μου Νικήτας, τον ψήνω από πέρυσι το 23 να έρθεις, από το καλοκαίρι του 23. Από το φθινόπωρο, ναι, τέτοια εποχή, ναι. Ναι. Και μου έκανε και την τιμή και με έκανε παρουσιάστρια στην παρουσίαση του βιβλίου όταν έγινε στο Δημοτικό... Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Μπράβο. Αυτή ήταν η δικιά μου τιμή τώρα περισσότερο παρά δικιά σου. Ήταν η δικιά μου τιμή. Όχι. Γιατί αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε πέρυσι και η παρουσίαση του βιβλίου που έγινε αναλυτικά τον Οκτώβριο του 2023 ήταν με παρουσιάστρια... Συμπαρουσιάστηκε την Ολυμπία μας εδώ πέρα, την Ολυμπία τη Χαλκίδα. Ναι, και γνώρισε και αξιόλογους ανθρώπους. Ο Λουκάς μετά ήρθε εδώ και τον γνωρίσαμε. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί υπάρχει συνέργεια. Και... Συνέργεια αμέσως. Και έφερε και πολύ καλούς καθηγητές πάνω στην οικονομία, μέντορες. Τώρα επειδή με τα ονόματα εγώ θα ναι, μας τα πεις εσύ. Ο κύριος Βλιάμος και ο κύριος Κυριαζής. Ο κύριος Κυριαζής ήταν και ο καθηγητής μου στο. Ο κύριος Βλιάμος και ο κύριος Κυριαζής. Ναι. Το δυνατά. Κύριος Βλιάμος και κύριος Κυριαζής, ναι. Που ήταν και, και ήταν καθηγητής. Ο καθηγητής μου ήταν ο κύριος Κυριαζής, ο Νίκος ο Κυριαζής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Αυτό το βιβλίο είναι με αφορμή το διδακτορικό μου, τη διδακτορική μου διατριβή πάνω στις οικονομικές επιστήμες. Λοιπόν, θα το πούμε τώρα σε λίγο, να πούμε και τον τίτλο. Για πάμε Νικόλα μου, Νικήτα μου. Ένας που ο Γκανάς ο ποιητής που πέθανε είχατε κάποια συγγενεία. Συνωνυμία μου, το έχουν πει και στο πανεπιστήμιο όταν ήμουν αν έχω κάποια συγγένεια. Δεν έχουμε συγγένεια, τουλάχιστον γνωστή δεν έχουμε, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε μια μακρινή συγγένεια, διότι προέρχεται ο ποιητής από την Θεσπρωτεία και εμάς η δικιά μας καταγωγή λέγεται ότι οι προηγούμενες γενιές ήταν από το Σούλι, που είναι κάπου εκεί κοντά, ας πούμε, στη Σπροπία και τα λοιπά, Ιωάννη. Οπότε υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε παλαιότερη, ας πούμε, συγγένεια στο παρελθόν. Απλά διαχωρίστηκαν οι γενιές, να το πω έτσι.
Ναι, γιατί εγώ το διάβαζα και λέω να έχουν κάποια συγγένεια. Είναι. Και να... Αλλά το αίμα, λέω, είδες ότι το αίμα ρέει και η τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάποια συνομιλία μαζί του στο παρελθόν. Του είχα στείλει κάποιο υλικό που είχα γράψει και μου είχε πει ότι θα το διαβάσει. Μου είχε απαντήσει τέλος πάντων. Μετά δεν είχαμε άλλη συνέχεια, αλλά πάντως είχαμε. Σε μια πρώτη επαφή είχαμε έρθει, ναι. Εσύ είσαι δηλαδή από Θεσπρότη. Όχι, εγώ είμαι από Θεσσαλία. Λάρισα. Σήμερα και Λαχτάρισα. Ναι. Πήγα σχολείο δηλαδή εκεί πέρα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι τα 18-19. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χτες, τυχαία. Στη Λάρισα. Για τη Λάρισα. Και σου λέει ότι στη Λάρισα ήταν η πρώτη έμπορη. Η πρώτη Λάρισα είχε αναπτύξει πάρα πολύ την οικονομία. Είχε γίνει μεγάλο οικονομικό έργο. Μιλάμε τώρα μετά τους βασιλιάς και τέτοια, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε ότι η Λάρισα από αυτούς ξεκίνησε κάπως η οικονομία, από έναν... Πολύ ωραία, πολύ ωραία έτσι, αφορμή μου δίνεις τώρα για να σου πω ότι ο πρώτος συνεταιρισμός εμπορικός δημιουργήθηκε στη Λάρισα. Δημιουργήθηκε στη Λάρισα, στο χωριό Αμπελάκια, είναι στα Τέμπη, πάνω από τα Τέμπη. Πάνω από τον παλιό δρόμο δηλαδή της Αθηνών Θεσσαλονίκης, πάνω από το χωριό Τέμπη. Έχω πάει φυσικά, έχω βρεθεί και σε ξεναγήσεις, έχουμε ξεναγήσει και ξένους που έχουν έρθει επισκέπτες όσο δούλευα εκεί τα παλιότερα χρόνια. Ένα καταπληκτικό μέρος, παράδειγμα δηλαδή, υπόδειγμα εμπορικής δραστηριότητας, ήταν το πρώτο πανευρωπαϊκά δηλαδή. Αυτό σου λέω πανευρωπαϊκά, αυτό σου και πάνε, αυτός ο ιδιοκτήτης, να το πούμε έτσι, και ο εμπνευστής, το όνομα του αυτός λεγόταν Σβάρτς. Μπράβο. Μαύρος δηλαδή, στα γερμανικά Σβάρτς σημαίνει μαύρος. Και είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί τώρα αυτό μόλις κοιτούσα εδώ, επειδή το βιβλίο είναι για τη δημοκρατία στην Ελβετία και είναι για την Ελβετία, οι Γερμανοί αποκαλούν τους Ελβετούς Σβάιτς, δηλαδή είναι, αναμειγνύουν τη λέξη Σβάρτς μαύρος και το Βάιτς που σημαίνει λευκός. Ναι. Και βγαίνει το γκρι, Σβάρτς και Βάιτς και τους λένε Σβάιτς, που σημαίνει γκρι, δηλαδή αυτός που έχει την ικανότητα να συνθέτει, που μπορεί και παίρνει τα δύο άκρα και βρίσκει πάντα τη λύση. Αυτό είναι ουσιαστικά και το νόημα της όλης κατάστασης στην Ελβετία, δηλαδή αν πάρει κάποιος και διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή ότι έχουν καταφέρει να έχουν μία φοβερή συνένεση, μία συνεργασία και το έχουν επιτύχει αιώνες τώρα, δηλαδή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 700 χρόνια και γι' αυτό απέκτησε μία φοβερή δημοκρατία και μία δημοκρατικότητα στην καθημερινότητά τους και γι' αυτό τελικά κατάφεραν να αναπτυχθούν και οικονομικά. Αυτό το βιβλίο ψάχνει τα αίτια της δημοκρατίας στην Ελβετία. Και όταν ψάχνεις τα αίτια της δημοκρατίας, ουσιαστικά είναι σαν να ψάχνεις τα αίτια της οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί η δημοκρατία οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι δεκάδες οι έρευνες που επαληθεύουν αυτό, δεκάδες οικονομικές έρευνες. Και πραγματικά είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε τώρα για αυτό το θέμα. Απλά τώρα, με την ευκαιρία να πούμε, να συνεχίσω όμως για τα μπελάκια, θέλεις να πω κάτι άλλο για τη Λάρισα καταρχήν. Να πούμε για τη Λάρισα πρώτα. Γιατί από εκεί κατάγεσαι και άρα... Όχι από τα μπελάκια προσωπικά. Όχι, από τη Λάρισα όμως. Μέσα στην πόλη της Λάρισας μεγάλωσα. Λοιπόν, γι' αυτό έχεις το οικονομικό δαιμόνιο, αυτό θέλω να σου πω. Γι' αυτό το μυαλό σου σκέφτεται έτσι οικονομικά και δίνεις λύσεις και ασχολήθηκες με αυτό. Είναι στο DNA σου, είναι στο νερό που έπινες. Αυτό εννοώ. Πως εμείς βγάζουμε μαντινάδες στην Κρήτη, ναι, από το νερό που πίνουμε. Εσείς από Κρήτη, έτσι. Ναι, μαμά Κρήτη και μπαμπά Πόντιο, αυτά έχω κάνει. Έτσι κι εσείς, εκεί έχετε βγάλει μυαλά. Και δεν είναι, είναι αρκετά μυαλά στη Λάρισα. Υπάρχουν διάφοροι που έχουν βγει κατά καιρούς, όπως από τους πιο εμπορικούς όπως είναι ο Λαζόπουλος και ο Γεωργούλης, αλλά υπάρχουν και οικονομολόγοι, επιχειρηματίες, συγγραφείς καταπληκτικοί όπως ο Καραγάτσης. Έτσι, ο Καραγάτσης τα περισσότερα χρόνια τα έζησε στη Λάρισα. Και πολλά βιβλία του τα έχει εμπνευστεί εκεί και περιγράφει κιόλας τοπία και τοπία και τα λοιπά. Και τώρα αυτή την περίοδο διαβάζω κιόλας το Συνταγματάρχη Λιάπκιν που
το έχει γράψει, είναι το πρώτο του έργο το οποίο μιλάει για τη Λάρισα αναλυτικά. Ήσουν δηλαδή ένα παιδί που, συγγνώμη, Λάρισα, γέννημα θρέμα εκεί. Γέννημα θρέμα και ήρθα 19 χρονών, πέρασα, αυτό ήθελα να πέρασα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο εδώ. Στο Πάντιο οικονομία και διοίκηση εδώ. Πέρασα οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη, οπότε οικονομικά. Άρα, καλό μου παιδί. Εσύ μέχρι τα 19 στη Λάρισα, εσύ έζησες, δηλαδή, έπαιξες. Δηλαδή καμία σχέση με τα παιδιά. Καμία σχέση. Υπήρχαν ανοιχτοί χώροι, πηγαίναμε και στο σχολείο και στο Αλκαζάρ και σε γήπεδα. Καμία τρώγατε σχέση. Τρώγατε τα πόδια σας, ματώνανε τα γόνατα. Βέβαια, βέβαια. Μπορούσαμε το Σάββατο να πάμε σε βοηθητικά γήπεδα γύρω από το Αλκαζάρ ή σε άλλες γειτονιές ή και κάτω από το σπίτι στον Άγιο Νικόλαο παίζαμε. Στη γειτονιά. Καμία σχέση, καμία σχέση. Βέβαια η Λάρισα έχει ένα ωραίο ότι έχει πολύ ωραίες καφετέρες. Δηλαδή, όταν ήταν ο γιος μου φοιτητής εκεί, πέρασα 4 χρόνια πήγαινα να πηγαίνω. Α, ναι, εντάξει, γι' αυτό τα ξέρεις. Και οι πλατείες, δηλαδή, έλεγα με αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν. Ναι. Αλλά βέβαια είναι με το φοιτητό κόσμο που γεμίζουν. Όχι απαραίτητα. Ναι, έχει και φοιτητές όταν δεν έχει πάλι είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Πάντως είναι ωραίοι άνθρωποι, Λάρισα. Για μένα βρεθήκανε. Σκέψου ότι γνώρισα έναν άνθρωπο εκεί πέρα που πήγαινε τα νερά σε ένα μαγαζί και πώς γνωριστήκαμε. Τρελή μάνα εγώ, είναι ο γιος μου φοιτητής εκεί και δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Παίρνω στο πανεπιστήμιο, δεν είναι στο πανεπιστήμιο. Παίρνω το νερούλα και το στέλνω να πάει στο σπίτι να βαράει τις πόρτες. Να βρει το παιδί. Εδώ σε κανένα ρεζίλι το γιο στο πανεπιστήμιο. Το ψάχνει η μαμά του. Τρελή. Αφού είναι πάντα, γύρω κατέπατε. Όλοι δεν τα φοβόντουσαν. Το έχω ζήσει αυτό. Με έχουν πάρει οι μαμάδες εμένα για να ρωτάνε για το γιο τους που δεν σήκωνε το τηλέφωνο όταν ήμουν φοιτητή σε διάφορα μέρη. Βέβαια, συμβαίνει αυτό. Γίνεται αυτό. Άρα δεν ήμουν εγώ που ήμουν παραγωγή. Καθόλου, καθόλου. Και ήμουν λοιπόν στη Λάρισα μέχρι. Είναι καλή άνθρωπη η Λάρισα, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως. Είστε καλή άνθρωπη. Βεβαίως, βεβαίως. Και άρα μέχρι τα 19 παλικάράκι τώρα, ναι. Πήρες τα μάτια σου και ήρθες εδώ. Ήρθα εδώ, ήμουν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και έμενα στον Άγιο Σώστητα από τα χρόνια. Από πίσω. Εκεί στα σύνορα με τον νέο κόσμο, με Νέα Σμύρνη. Κοντά βρήκες στην Πάντιο. Δεν γράφηκες. Ναι, εγώ δεν ήξερα τίποτα από εδώ από όταν πρώτο ήρθα. Εννοείται, ήμουν στα τυφλά. Αλλά βρήκες εντάξει, πάμε πράγμα πια. Με μεσίτη. Πιεστήκαμε πάρα πολύ, δεν βρίσκαμε. Ήταν πολύ δύσκολο τότε. Ναι, τότε ναι. Άμα δεν ξέρεις κιόλας ακριβώς και πώς να ψάξεις και πώς να ψάξεις και πού και να ψάξεις. Και πόσα χρόνια και δεν ερωτεύτηκες και τη γυναίκα σου και παντρεύτηκες και μην όχι, 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 όχι. Α, όχι, για πες μου. Όχι, δεν έγινε έτσι. Μετά... και μετά γύρισα το 2003 για λίγο στη Λάρισα και μετά πήγα στοιχείο για μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά. Στη συνέχεια εντάξει πήγα στρατό και στη συνέχεια δούλεψα λίγα χρόνια στη Λάρισα και μετά ήρθα εδώ για δουλειά από τότε που πέρασα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το 2012 και τώρα είμαι εδώ 10 χρόνια εδώ και τώρα δουλεύω στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 10 χρόνια. Και παράλληλα έκανα διάφορες σπουδές, έγραφα άρθρα, δούλευα. Παντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά. Ναι, έκανα πολλά πράγματα. Η γυναίκα μου, όχι, η γυναίκα μου είναι από τα Τρίκαλα, την γνώρισα εκεί. Ωραία και τα Τρίκαλα. Ναι, ωραία. Στα Τρίκαλα γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε στη Λάρισα, αλλά πηγαίνουμε κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Είναι ωραία τα Τρίκαλα. Εντάξει, από τότε που έγινε και μίλη των εξωτικών είναι προορισμός φοβερός τα Χριστούγεννα. Και... Α, και ο κύριος Κουτελάκης μας έταξε φέτος, λέει, περιμένουμε πολλές εκπλήξεις. Μήπως γίνει το άλσος ένα τέτοιο πάρκο σαν το... κάτι τέτοιο για φέτος. Ονειρεύεται. Για φέτος δεν ξέρω, να δούμε. Δεν λέει, το προλάβει φέτος, είπε, θα έχετε μια έκπληξη φέτος, μας το είπε. Μακάρι, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, γίνει. Να δούμε, πραγματικά. Έχετε ξανά, είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό έγινε και η αναδάσωση στο άλσος και αυτά και αυτά και το έχουμε συγκεκριμένο. Κοίταξε να δεις, επειδή γιατί εγώ γιατί άμα πω... δώσεις σε μια εταιρεία, αυτά εταιρείες τα παίρνουν, καταλαβαίνεις. Έχεις έρθει ποτέ στον άλσος, στο ομίλιο των πιστικών. Δεν είναι, φαντάζομαι. Αν το... Έχει πάρα πολύ προγραμματισμό και οργάνωση, επειδή εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο, 10 χρόνια εξ αρχής.
για πες μου Είναι τι ολόκληρο, ολόκληρη, ολόκληρο πολιτεία, στο πούμε, μια παιδική πολιτεία, ένα παιδικό χωριό. Έχει διάφορα παιχνίδια. Πέρα από τα Λούνα παγοδρόμια Πάρκ. Που έχει και τα, που είναι τύπου Λούνα Πάρκ, έχει και ένα ολόκληρο κόνσεπτ. Δηλαδή, έχει... Ηθοποιούς. Ναι, έχει ένα θέμα. Μπράβο, κάθε χρόνο τώρα, διαφορετικό αυτό, θέμα. Τώρα ο κάθε δήμος νοικιάζει ναι. μια εταιρεία. Η εταιρεία που και πέρα είναι δικό της, το αυτό τι θα κάνει. Αν θα παρουσιάσει ένα παραμύθι εκείνη τη στιγμή, αυτό εννοείς. Που θα είναι και οι έχει... νοές, ας πούμε, οι πριγκίπισσες του πάγου ή αυτές. Ναι, έχει κάθε μέρα κάποια παράσταση, κάποιο event, κάποιο happening. Έχει έτσι. Καλεσμένους. Τα χειροδελακτουργούς. Μπορεί έτσι, να έχει κάποιους διάσημους τραγουδιστές, να έχει κάτι μια μέρα τοπικά παιδικά συγκροτήματα, τοπικές παραστάσεις. Ωραία. Αλλά έχει ολόκληρη, ολόκληρο, πώς να το πούμε έτσι, υπάρχει μια γύρω-γύρω οργάνωση και ποιος θα είναι στη σειρά εθελοντές, να περνάει ο κόσμος, να τηρούνται οι αποστάσεις, να... Υπάρχουν συγκεκριμένα κτίρια, υπάρχει ο μήλος, ένας παλιός μήλος που περνάνε μέσα και το έχουν διαμορφώσει σε, ας πούμε, σε εργοστάσιο. Ναι. Μια χρονιά γίνεται σοκολάτα, μια χρονιά το εργοστάσιο του Βασιλείου των Ζωτικών, ξέρω εγώ, διάφορα. Φτιάχνονται, έχουν πάρει ένα παλιό τρένο και το έχουν κάνει το τρένο του Άγιο Βασίλη, ξέρω εγώ. Φτιάχνουν το ταχυδρομείο, υπάρχουν διάφορα. Και εδώ μπορεί να γίνει εύκολα. Πολλά και όρεξη. Μακάρι, να μακάρι. Να και εμάς το άρχισε είναι πολύ μεγάλο για να γίνουν αυτά. Μπορούν να γίνουν. Εκεί είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, πιο μεγάλο είναι από εμάς. Ναι. Εντάξει, αλλά και σε εμάς μπορεί να γίνει πολύ ωραία δουλειά. Και εδώ μπορεί να γίνει, εντάξει, ναι. Δηλαδή, άμα βάλεις ότι στο κεντρικό στη σκηνή γίνονται τα event, οι τραγουδιστές, οι ξυλοπόδαροι, το να βάφουμε τα παιδάκια και αυτά. Γύρω-γύρω ναι. μπορεί να υπάρχουν. Εκεί που γράφεις τα γράμματα για τον Άι Βασίλη, εκεί που είναι τα ξωτικά, εκεί που είναι... Εντάξει, γίνονται αυτά, είναι ωραία. Έχει, έχει. Τις καραμέλες, δυνατότητες. Μαγαζιά που θα πουλάνε διάφορα. Μπράβο, ναι. Παίζονται και αυτά. Γιατί αυτά τα μαγαζιά υπάρχει, όταν εγώ τώρα ξέρω, εγώ θέλω να πουλήσω τα ζαχαρωτά μου, εγώ θα δώσω στο Δήμο, καταλαβες. Κάστα μου πουλάνε. Μπράβο. Οτιδήποτε λοιπόν. Ο Καστανάς, αν δεν είναι επίσημος Καστανάς, κάτι τα... Κατάλαβες τι ναι. Δηλαδή είναι συμφέρον του Δήμου να το κάνει αυτό. Δεν θα χάσει. Δεν είναι καλά βγαίνει. Και μουσική να παίζει συνεχώς και να υπάρχει ένα σπίτι του Ευαστήλου. Όταν θα τελειώσουμε την εκπομπή, θύμισέ μου να σου πω κάτι για τη δουλειά απάνω, ότι μπορεί να είναι και θαύμα αυτό που έχει συμβεί. Θύμισέ μου και να σου πω κάτι που μου έρθει ιδέα. Μετά θύμισέ ναι. Λοιπόν, και έτσι αφού είσαι ζει σε μια τέτοια πόλη, έχεις και πολύ έμπνευση να γράφεις. Και εδώ πέρα ήρθες και τρίφτηκες αρκετά έτσι με τα οικονομικά. Να σου πω κάτι, λένε για τους οικονομολόγους έτσι ότι είναι, είστε αγχωτικοί, είναι αυτοί οι οικονομολόγοι του χρηματιστηρίου που είναι μες στην τρέλα. Ναι. Εγώ δεν, δεν είμαι καθόλου αγχωτικός με αυτά, ούτε θεωρώ ότι περισσότεροι είναι. Τώρα, αυτό που εννοείς είναι κάποιες ταινίες στην Αμερική κτλ. Δεν νομίζω ότι περισσότεροι είναι έτσι. Θεωρώ ότι τα περισσότερα λύνονται, βγαίνουν. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Άρα η διατριβή σου ήταν αυτή που σε έμπνευσε να κάνεις και την ναι. έκδοση του αυτό βιβλίου. Το βιβλίο ουσιαστικά είναι προϊόν του διδακτορικού. Είναι το μισό βασικά, το μισό θέμα. Ήτανε η διερεύνηση, ας πούμε, δημοκρατίας και στην Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Mm-hmm. Αυτό είναι ουσιαστικά το 50% και μου πήρε ένα χρόνο περίπου να τελειώσουμε με τον εκδότη. Βασικά, όμως, για να μπορέσει να γραφτεί, μου πήρε κάποια χρόνια πιο πριν. Έτσι, που πήγαινα πάρα πολύ τακτικά στον Ιάρχο, εδώ πέρα στο αναγνωστήριο, για να συγκεντρωθώ και να συντάξω και να βρω τις πηγές μου και να συντάξω κείμενα κτλ. Και όλο το κομμάτι της Ελβετίας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εντωμεταξύ. Εγώ αυτό θα ήθελα να σου πω τώρα, γιατί και από την παρουσίαση άκουσα πράγματα που γίνονται στην Ελβετία που σε εμάς φαίνονται παραμυθένια. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Βάλανε ένα μπαλόνι
σε ένα σχολείο που είδα τώρα τι γίνεται ο κακός χαμός στα ίντερνετ. Εμείς το θεωρήσαμε πολύ καλό, γιατί κερδίζεις ένα χώρο γυμναστήριο. Αυτό δεν θα έπρεπε να το ψηφίσει ο κόσμος αν το θέλει ή δεν το θέλει. Ή πράγματα που γίνονται όπως μας πουλήσανε το αεροδρόμιο, δεν θα έπρεπε να το ψηφίσουμε, που μας πουλάνε τη θάλασσα. Είναι πράγματα που εμένα μου αρέσουν που γίνονται στην Ελβετία και εδώ δεν γίνονται. Ακριβώς αυτό στην Ελβετία. Είναι πιο δημοκρατία. Είναι η άμεση δημοκρατία. Είναι από τις ελάχιστες χώρες που έχουν πραγματική άμεση δημοκρατία. Δηλαδή ψηφίζουν για τα περισσότερα θέματα οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολιτικοί απευθύνονται στους πολίτες για τα θέματα τα περισσότερα. Ναι. Και οι αποφάσεις που παίρνουν πάντα λαμβάνουν υπόψη πιθανές αντιδράσεις. Και από την ώρα που λαμβάνεις υπόψη πιθανές αντιδράσεις, παίρνεις καλύτερες αποφάσεις τελικά. Ένας Ελβετός, μέχρι να φτάσει 50 ετών, έχει ψηφίσει περίπου 500 φορές. Γιατί εκεί ψηφίζουν όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, που ψηφίζουν και σε επίπεδο χώρας, περίπου 2-3 φορές το χρόνο, ψηφίζουν και σε επίπεδο καντονιού, δηλαδή σε επίπεδο νομού, να το πούμε έτσι, αρκετές δεκάδες φορές, και ψηφίζουν και σε επίπεδο δήμου. Και ψηφίζουν τα πάντα, δηλαδή από ένα πολύ μεγάλο σοβαρό θέμα, από το αν θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το τοπικό ένα θέμα, τι θα γίνει ας πούμε με τα σχολεία, και ψηφίζουν και πολύ πολύ λεπτομέρειες, δηλαδή ποιο θα είναι το δεύτερο μάθημα, το δεύτερη ξένη γλώσσα στα δημοτικά ας πούμε, πού θα πάει η γραμμή του τραμ, πού θα περνάει, ψηφίζεται και αυτό ας πούμε. Οτιδήποτε, από τον αντικαπνιστικό νόμο παλιότερα, μέχρι πόσο θα είναι το όριο της συνταξιοδότησης. Πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή, λέμε τώρα 50 χρονών έχει ψηφίσει 500 φορές, δηλαδή σε σημείο που να λέμε τώρα ότι είναι πάρα πολλές. Εμείς που είμαστε εδώ πέρα, εμείς ψηφίζουμε κάθε 3-4 χρόνια. Μην και ψηφίζουμε. Δεν έχουμε καμία δημοκρατία, γιατί άκουσε να σου πω κάτι. Και ψηφίζουν. Εμείς ψηφίζουμε έναν που αυτός ο ένας κάνει ότι γουστάρει και δεν ρωτάει. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα πήγανε και δώσανε εγώ αυτό κάτω με την παραλιακή, το δεν μπορώ να το χωνέψω. Και δυστυχώς, μας πουλήσανε. Τι θα κάνουμε, και δεν θα γίνουν αυτά που μας τάζουν. Τα πουλάνε σε ιδιώτες για βίλες. Κοίταξε να δεις, στην Ελλάδα προβλέπεται δημοψήφισμα μόνο για εθνικό θέμα ή... Μια φορά ψηφίσαμε νέοι, όχι και... Ή για ψηφισμένο δημοσιονομικό νομοσχέδιο. Μόνο για αυτά τα δύο. 200 χρόνια που είναι η Ελλάδα, που έχει φτιαχτεί η χώρα, έχουν γίνει περίπου 8 με 10 δημοψηφίσματα, λέει και λέω. Τα οποία είναι, τα 8 ήταν για τον βασιλιά, αν θα έχουμε βασιλιά ή όχι. Δεν υπήρχε άλλο θέμα δηλαδή. Κάθε 10-20 χρόνια ψηφίσαμε αυτό. Και ένα δημοψήφισμα που έγινε το 2015. Το ξέρουμε όλοι. Να έχω βασιλιά παρά να έχω δημοκρατία. Το 2015 έγινε το πιο πρόσφατο δημοψήφισμα το οποίο. Γιατί τώρα τι έχεις, βασιλεία δεν έχεις. Τι εννοείς ότι δεν έχουμε βασιλεία. Όχι, δεν έχεις δημοκρατία. Γιατί τώρα να μιλήσεις. Θα σου τα κατεβάσουν όλα στο Facebook. Τυπικά είμαστε προδρευόμενοι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Εντάξει, λοιπόν. Η πράξη δεν το λέει. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα δημοψήφισμα. Πού είμαστε, που βλέπουμε. Το 2015 που είναι το δημοψήφισμα, το οποίο ήταν για το ναι ή όχι, αν θα πάμε στο δεύτερο μνημόνιο. Στο τρίτο μνημόνιο, συγγνώμη. Και το οποίο αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ένα. Φιάσκο. Ένα φιάσκο, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει αυτό το δημοψήφισμα και που βγήκε όχι δεν εφαρμόστηκε. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, δηλαδή αυτά είναι πάρα πολύ ωραίες ιδέες να πάρουμε μαθήματα και όχι μόνο εμείς, γενικά οι περισσότερες χώρες του κόσμου από την Ελβετία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουν και η κουλτούρα και η παιδεία και τα λοιπά για να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Αλλά είναι χρήσιμο όμως να τα. Μάθημα καταρχήν. Έχει κάποιε πρωτοτυπίε των Ελβετών, εκτό από το δημοψήφισμα που εμένα μου εκλίκαρε και το λέω παντού και μου θυμίζει. Το δημοψήφισμα καταρχήν εκεί υπάρχει δυνατότητα να μαζευτούν υπογραφέ με 100.000 υπογραφέ μπορούν να αμφισβητήσουν ένα νόμο και να πούνε εμεί
μαζευτήκαμε 100.000 πολίτες και θέλουμε αυτός ο νόμος να αποσυρθεί που μόλις ψηφίστηκε. Με το που συγκεντρωθεί αυτός ο αριθμός, ξεκινάει η διαδικασία, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει μια αντιπρόταση και εφόσον τελικά πούνε όχι και προχωρήσει και πούνε όχι και στην αντιπρόταση, μετά από ένα χρόνο αποσύρεται ο νόμος. Δεν λέω ότι γίνεται συνέχεια αυτό, έχει γίνει κάποιες φορές, αλλά υπάρχει δυνατότητα, περίπου θέλει το 1% των πληθυσμού, 100.000 στα 7-8, στα πόσο, στα λιγότερο από 10 εκατομμύρια. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, το ποσοστό των υπογραφών. Επίσης, με 50.000 υπογραφές, μπορεί κάποιος να βγάλει ένα καινούργιο θέμα τελείως, ανεξαρτήτως αν έχει ψηφιστεί, και να πει θέλω εγώ τώρα, πώς έχουν κάνει στο παρελθόν, να εκδίδει χρήμα, όχι μόνο η Κεντρική Τράπεζα, να εκδίδουν και οι εμπορικές τράπεζες. Είχε βγει μια πρωτοβουλία ότι μαζευτήκαν 50.000 υπογραφές για ένα οικονομικό θέμα. Ή για άλλο θέμα, για τον κανόνα για το χρυσό, για την επαναγορά του χρυσού, να επιστρέψει όλος ο χρυσός που έχει πουληθεί στην Ελβετία, που έχει πουληθεί την Ελβετία, να γυρίσει πίσω. Αλλά ας μην πιάνω μόνο τα οικονομικά, υπάρχουν και άλλα θέματα πιο απλά. Τίποτε, μπορείς να πεις θέλω να περάσει μια συγκεκριμένη νομοθεσία για τα ζώα, ας πούμε. Πάλι με 50.000 υπογραφές, πώς θα το κάνεις. Κάτι διάβαζα τώρα ότι έχουν γίνει πιο πολύ, πιο αυστηρά τα μέτρα για αυτούς που έχουν ζώα. Ναι, ναι. Έχουν τη δυνατότητα λοιπόν, αυτό που λες πριν, ότι δεν μας ρωτάει κανείς εκεί, έχουν τη δυνατότητα και από μόνοι τους να πάνε να ζητήσουν για ένα θέμα και να πούνε να μπει σε διαβούλευση και να φτιαχτεί νομοθεσία. Δεν είναι ντροπή για μας που υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έβγαλε τη δημοκρατία. Γεννήσαμε δηλαδή τη δημοκρατία και δεν είμαστε κοκόρια. Και αν δούμε και αυτά που γίνανε τώρα τελευταία σε όλα τα κόμματα. Γιατί και στο ΠΑΣΟΚ φαγωθήκαμε σαν τα κοκόρια, ωραία, αλλά ήταν πιο εκεί. Και τώρα αυτό που βλέπουμε το χάλι. Και γενικά στη Βουλή μας βλέπουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν να κρατήσουν μια οικονομία εδώ πέρα. Δεν έχουμε καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα, γιατί αναφέρεις για τη δημοκρατία που όντως την εφήβρε η αρχαία Ελλάδα, αλλά έχουν μεσολαβήσει 2.000 χρόνια και, δηλαδή από το 146 π.Χ. που τελείωσε η αρχαία Ελλάδα και ήρθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξαναφτιαχτήκαμε το 1830, έτσι, μεσολάβησαν 2.000 χρόνια που δεν υπήρχε ουσιαστικά Ελλάδα. Υπήρχε ένα μικρό κομμάτι στο Βυζάντιο, αλλά από εκεί και πέρα ξαναφτιαχτήκαμε μετά από 2.000 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε ότι θα καταφέρουμε να ξαναφτιάξουμε κάτι μεγαλειώδες. Yeah. Ακόμα είμαστε... είμαστε στα σπάργανα. Στα αεροδρόμια πουλάμε την Αθηνά, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη. Αυτούς πουλάμε σαν γιατί αυτό είναι το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι το τουριστικό, ναι. Γιατί δεν πρέπει όμως να το τηρήσουμε κιόλα. Δεν πρέπει δηλαδή να τηρήσουμε αυτές τις... Ακόμη... Κάποιοι γιατί κλέψαν από μα. Κάποιοι δηλαδή όπως οι Ελβετοί γιατί πήραν από τους Αιγαίους Έλληνες λοιπόν. Και το κάνουμε πράξη και εμείς δεν το κάνουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα μου δίνεις, γιατί εμείς ακόμα δεν έχουμε αποβάλει το ραγιαδισμό. Είμαστε μόνο 200 χρόνια, σου λέω, χώρα. Οι Ελβετοί, γιατί το έχουν πετύχει, είναι 700 χρόνια χώρα. Ξεκίνησαν το 1291 και από τότε είχαν μικρά κοινοβούλια και ήταν δημοκρατικοί και δημοκράτες, να το πω έτσι, είχαν μια δημοκρατικότητα και τους πήρε 600 χρόνια. Φτιάχτηκε το 1000 και αυτή η επίσημη έναρξη του κράτους ήταν το 1830 μαζί με εμάς και το 1848, συγγνώμη. Τους πήρε 700 χρόνια και αυτή συνέχεια είχαν αντεγκλήσεις και μαλώνανε, αλλά τα βρίσκαν αμέσως μετά και αποκτήσαν μια κουλτούρα συνεργασίας, αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι έχουν μάθει να συνεργάζονται. Μπορεί να είναι διαφορετικοί, να είναι 26 διαφορετικά καντόνια, και έχουν τρεις διαφορετικές γλώσσες εδώ μεταξύ, έτσι. Μιλούν στην Ελβετία γερμανικά οι βόρειοι, γαλλικά και ιταλικά οι νότιοι. Και υπάρχει και μια τέταρτη γλώσσα, τα ρομαντιστικά, που προσυδειάζουν λίγο στα αρχαία λατινικά. Με τρεις χώρες, διαφορετικές, με τρεις γλώσσες, διαφορετικές μεταξύ τους, με δύο θρησκείες διαφορετικές. Η μισή είναι Προτεστάντες και η άλλη μισή Καθολική. Και παρόλα αυτά, ζούνε αρμονικά και είναι και μέσα στις 10 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
Γιατί συμβαίνει αυτό, αυτό διαπραγματεύει το βιβλίο, έτσι. Είναι ουσιαστικά το μισό, το μισό βιβλίο είναι το τι έγινε πριν, ποιοι είναι οι λόγοι που φτιάξαν την Ευρώπη και το υπόλοιπο, και το υπόλοιπο μισό είναι πώς δημιουργήθηκε αυτή η οικονομική ανάπτυξη μέσα από την δημοκρατία. Άρα δηλαδή είναι ένα μονοπάτι. Ευκολοδιάβαστο είναι. Είναι το μονοπάτι δημοκρατία. Οικονομία. Εκδόσεις Ηρόδοτος. Από τις εκδόσεις Ηρόδοτος. Να υπάρχει και στο βιβλιοπωλείο της Πολιτείας και στον Ιαννό και στο ίντερνετ, στις σελίδες τους. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτοί είχαν τους πρώτους αιώνες, ήταν ασύνδετοι μεταξύ τους. Ήταν ξεχωριστά, να το πούμε έτσι, σαν μικρές περιοχές. Να σκεφτούμε, ξέρω εγώ, η Γλυφάδα και η Κηφισιά. Ναι, και είχαν ξεκινήσει πρώτα τρεις μικρές περιοχές. Το Ούρου, το Σβίτς και το Ντερβάλντεν. Τα τρία από τα Καλλιντόνια ήταν αυτοί οι Ελβετοί. Επίσης, ασπίστηκαν απέναντι στον κατακτητή τους. Ήταν οι Αμπσβούργοι τότε, δηλαδή οι Αυστριακοί. Και άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν πολέμους εναντίον για να απελευθερωθούν. Στη συνέχεια άρχισαν να παίρνουν και τους υπόλοιπους γύρω-γύρω και να κάνουν συνασπισμούς και συνεργασίες. Και αυτά τα γράφανε, φτιάχνανε από τότε. Πώς να το πούμε έτσι, συμφωνητικά. Υπάρχει το πρώτο, το Bundesbrot, το 1991, υπάρχει και μουσείο για την Ελβετία που δείχνει το πρώτο χαρτί συνθήκη. Ήταν πρώτη συνθήκη συνεργασία. Το έχουν κρατήσει αυτό. Και περνώντα τα. Ας πούμε, μέχρι από το 1300 που έγινε αυτό μέχρι το 1500, αυξηθήκαν στα 20 τα καντόνια και παίρνανε και ενσωματώνανε και φτιάχνανε συνέχεια διμερείς συνθήκες, τριμερείς. Και λέγανε, εμείς οι τρεις, εμείς οι πέντε, εμείς οι 7, οι 9. Θα συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, θα έχουμε κοινή άμυνα, θα διώχνουμε όποιον έρχεται κτλ. Είχαν αποκτήσει μια κουλτούρα τέτοια. Είχαν επίσης, επειδή πολεμούσαν συνέχεια, είχαν αποκτήσει μια φοβερή μαχητική και πολεμική ικανότητα και μπόρεσαν και απέκτησαν με αυτή την, λόγω της πολεμικής τακτικής, γίνανε δημοκράτες και μέσα στο στράτευμα. Λειτουργούσαν δημοκρατικά και εκεί μέσα. Απέκτησαν μια φοβερή αυτοπεποίθηση και ο ένας ήταν υπέρ του άλλου, δεν υπήρχε καθόλου ούτε ανταγωνισμός ούτε τοξικότητα. Είχαν αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση και γίνανε τέλειοι μαχητές. Σε σημείο να γίνουν μισθοφόροι. Μετά τους παίρνανε οι ξένοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Τους παίρνανε μισθοφόρους. Είχε γίνει εμπόριο μισθοφόρων. Βγάζανε χρήματα από την ιδιότητα του πολεμιστή. Ήταν τόσο τέλειοι, ας πούμε, μαχητές. Το 30% των Ελβετών μετά είχε γίνει δουλειά. Θα πήγαινε να πολεμήσει. Σου λέω, εγώ τώρα σου δίνω. Κοίταξε, εκεί ήταν άλλη εποχή. Πεινάνε τα παιδιά σου. Ήταν άλλη εποχή. Τότε το 1400 και το 1500 κάποιος θα πήγαινε. Τώρα σε εκείνη την εποχή δεν ξέρω τι θα έκανα. Εγώ δεν νομίζω ότι σε εκείνη την εποχή να πήγαινε. Κοίταξε. Μετά είναι βέβαια ότι θα πάει να πεθάνεις. Βέβαια είναι και τη ηλικία 18-19 δεν έχει. 18-19 θα πήγαινα και 20. Τώρα δεν θα πήγαινα. Είναι όλα σχετικά. Εκεί στην Ελβετία είναι βουνά και είναι. Κυρίως κτηνοτρόφοι, εκείνες εποχές τουλάχιστον, κτηνοτρόφοι και ήταν μια ζωή δύσκολη. Δηλαδή όσοι δεν ήταν σε αυτό το επάγγελμα θα έπρεπε να βρουν κάτι άλλο, δεν είχαν κάτι άλλο. Ή θα πηγαίνανε εκεί ή θα γινόντουσαν κάπου έμποροι σε κάποιο εμπορικό πέρασμα γιατί περνάνε διάφορα μονοπάτια της Ευρώπης από εκεί ή θα έπρεπε να πάνε στον πόλεμο. Και μάλιστα επειδή είχαν γίνει τόσο καλή, αυτό έχει αξία να το πω, τους είχε πάρει και ο Πάπας προσωπική φρουρά. Και τώρα αν πας στο Βατικανό, δίπλα του που έχει τους φύλακες ας πούμε, που έχουν την πορτοκαλί τη στολή, είναι η ελβετική φρουρά, είναι αυτή ακριβώς η φρουρά του 1500. Είναι αυτή η μισθοφόρη, είναι ακόμα οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι Ελβετοί, έχουν απομείνει δηλαδή εθιμοτυπικά από τότε, επειδή ήταν οι τόπα ας πούμε, μαχητές, τους έχει ακόμα ο Πάπας κρατήσει μέχρι τώρα. Είναι. Αλλά εκεί να λέμε ένα άλλο. Συμβολικά. Ναι. Είναι άλλο κράτος μέσα σε κράτος. Λοιπόν, ένα είναι αυτό λοιπόν. Ήταν ο πόλεμος, το άλλο ήταν οι συμμαχίες που κάνανε συνέχεια συμμαχίες και μάθανε λοιπόν να συνεργάζονται. Και το τρίτο ήταν η θρησκεία. Ότι είχαν καθολικισμό όλα τα χρόνια και ξαφνικά έρχεται ο Ζβίγκλιος και ο Καλβίνος και μιλάνε για τον Προτεσταντισμό. Ήταν οι συνεχιστές του Λούθυρου. Μία άλλη εκδοχή του χριστιανισμού, προστατισμού, πολύ πιο χαλαρή και με επικέντρο στα υλικά αγαθά.
και στο χρήμα. Δηλαδή, ο προτιθεσμός τι μας λέει, ότι ο Θεός θέλει να βγάζουμε λεφτά και ότι δεν είναι κακό και πρέπει να προχωράμε κτλ. Αυτό μας λέει ο προτιθεσμός. Έτσι είναι. Δεν είναι κακό. Αυτό είναι και γι' αυτό είναι και νούμερο ένα και στις ΗΠΑ κτλ. Τέλος πάντων, τα αναπτυγμένα καντόνια έχουν προτιθεσμό. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί σου είπε ο χριστιανισμός ότι δεν θέλει να βγάζουμε λεφτά. Απλά όχι εις βάρος άλλων. Ναι. Ο χριστιανισμός εννοεί ότι λέει ότι ο πλούσιος, ναι. Τι εννοεί όμως, όταν λέει ο πλούσιος να δώσει τα αγαθά του για να περάσει τον παράδεισο, ξέρω εγώ, τι εννοεί. Εννοεί στην ψυχή, ρε παιδί. Κοίταξε, ο πρώτος. Άμα ναι, αν είσαι ελεήμονα, θα πας στον παράδεισο. Αν και λεφτά να έχεις, θα πας στον παράδεισο. Αλλά τι να δίνεις και να δίνεις ή και ο τελός. Εκεί να... η κουλτούρα είναι ότι βγάζω λεφτά, ότι ο Θεός σου βγάζει λεφτά. Βγάζει λεφτά για τα λεφτά, όχι. Ούτε για την ελεημοσύνη, ούτε για την ελεημοσύνη. Εμείς αν μου έχετε με ένα τώρα ο Χριστούλης και να μου λέει Λιμπίτσα, βγάζει λεφτά, αλλιώς εγώ δεν σε παίρνω στον παράδεισο, αν είσαι οικονομικά καλά. Εντάξει, τώρα το λέμε απλοϊκά βέβαια. Αλλά που, εγώ, μπαρμπάντα, δεν κύριε Χριστούλη. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι αυτοί, επειδή είχαν δύο θρησκείες, είχαν πάρα πολλούς εμφυλίους πολέμους και μαλώνανε λοιπόν. Είχαν έξι εμφυλίους, τα γράφω μέσα αναλυτικά, θρησκευτικούς, μέσα σε εκατοντάδες χρόνια. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά που γινόταν ένας πόλεμος, αμέσως μετά από λίγο τα βρίσκανε. Και είχαν και από εκεί αποκτήσει πάλι μια τέτοια κουλτούρα, ότι είμαστε τις συνεργασίες και τις συνένειες και τις συμφιλίωσες. Εμφύλιος πόλεμος. Μετά από λίγο βγάζανε μια απόφαση, λέει, λίγο εμφύλιος και φτιάχνουμε ένα καινούριο κοινοβούλιο. Ένα για τους Προτεστάτες, ένα για τους Καθολικούς. Συνεχίζει μετά. Την επόμενη φορά που μαλώνανε, φτιάχνανε κάτι άλλο πάλι θετικό. Και στο τέλος. Αποδέχθηκε ο ένας τον άλλον το 1848, που ήταν ο τελευταίος εμφύλιος, και λέει: από εδώ και πέρα δεν πειράζει, ο καθένας θα συνεπάρχουμε χωρίς να υπάρχει καμία ένταση. Και φτιάχτηκε επίσημα η Ελβετική Συνομοσπονδία το 1848. Με τρεις γλώσσες λοιπόν διαφορετικές, με δύο θρησκείες διαφορετικές. Είχαν μάθει όμως να συμβιβάζονται μεταξύ τους. Και αυτό ήταν το γέννημα, το γέννημα ας πούμε της όλης κατάστασης ήταν το δημοψήφισμα. Από εκεί βγήκε αυτή η δημοκρατικότητα η φοβερή και το δημοψήφισμα. Γι' αυτό από τότε, το 1840 και το 1870 και το 1890 περάστηκαν αυτά. 100.000 υπογραφές, 50.000 υπογραφές, τότε ψηφίστηκαν αυτά. Τους πήρε αιώνες αυτό έτσι. Τους πήρε αιώνες για να μάθουν ότι κοίταξε να δεις, εμείς πρέπει να συνεργαζόμαστε. Να μην τα φτάνουμε στα άκρα τα πράγματα. Γιατί μίλησες πολύ ωραία για την πολιτική. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε πολύ δρόμο για να πούμε ότι καταφέρνουμε κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ λίγες οι χώρες που έχουν άμεση δημοκρατία. Εμείς έχουμε έναν εγωισμό. Ο Απόστολος Παύλος τον είχε πει ότι είμαστε μωροί. Δηλαδή, αυτός ο εγωισμός είναι που δεν μας αφήνει να ανέβουμε σαν χώρα. Και μετά ένα άλλο που έχουμε. Πουλάμε τον άλλον. Έχουμε προδότες, δηλαδή υπάρχουν πολλοί προδότες, Έλληνες προδότες, που έχουν πουλήσει και ήρωες και αυτά και αυτά και αυτά. Είμαστε λίγο έτσι. Είμαστε ζηλιάριδες. Δηλαδή, αν δω το γείτονά μου και έχει ωραία κουρτίνα, δεν θέλω εγώ και θα του βγάλω το μάτι απάνω να τον προδώσω. Πες μου εσύ, ποιος είναι εκεί στη Ρεδεστού που παίρνει τηλέφωνα και έρχεται η τροχέα και γράφει όλα τα μάξι. Πες μου, ήταν ένας παππούς που πέθανε από καρκίνο. Τώρα ποιος θα έχει πάρει τη θέση. Τον ψάχνουμε να βρούμε στη γειτονιά. Ποιος έχει πάρει τη θέση. Είναι κακή αυτό. Έτσι δεν είναι. Στη Ρεδεστού, γιατί τι είπε, αν υπάρχει πεζοδρόμιο. Κάποιες φορές δεν υπάρχει να παρκάρεις πουθενά και το βάζουν σε κάποια πεζοδρόμια. Mm. Και παίρνει αυτός και τα γράφουν τα μάτια. Τι ασχολείσαι, ρε άνθρωπε μου. Να πω ότι δεν είναι μεγάλα τα, δεν είναι ότι δεν περνά. Κατάλαβε. Ναι. Και γράφουν τον κοσμάκι. Γιατί γίνεται αυτό. Τ' άκουσες το άλλο που λέει ο Ρουφιάνος της Τροχέας. Παίρνεις μπόνους αν είσαι Ρουφιάνος της Τροχέας. Δεν το ξέρω. Διάβασε. Όχι, δεν το ξέρω καθόλου. Α, τώρα το πάνε. Εμείς οι Έλληνες γι' αυτό είμαστε... Εμείς έχουμε, σου λέω, έχουμε δεχθεί τόσες διαφορετικές κουλτούρες και έχουμε, δεν έχουμε καταφέρει να απελευθερωθούμε. Έχουμε αλλοιωθεί, πιστεύω. Δεν είμαστε γνήσιοι οι Έλληνες. Δεν είμαστε οι Μινωίτες, αν πω για την Κρήτη, ας πούμε, εγώ λέω, καμιά φορά εγώ είμαι Μινωίτησα και θέλω να μαθούμε. Εντάξει, αυτό είναι 3.000 χρόνια πίσω. Ναι, δεν έχουμε, δεν τα κρατάμε. Έχουμε επιρροές από τους Τούρκους,
Σαφώς, από τους Αιγύπτιους, από τους Ιταλούς. Από τους Ιταλούς, βέβαια. Και από, και από, και από τα Βαλκάνια πολύ. Από τα Βαλκάνια. Από Αλβανία, Αρβανίτες. Δεν υπάρχει πια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι γνήσιο ελληνικό πια. Τώρα αρχίζουν, και θα σου το πω κι αλλιώς. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθοί, μεγάλες διαμάρτυρες και αυτά, και τώρα αν δεις καθαρίζουν τα παιδιά και βγαίνουν έτσι τα Ελληνόπουλα. Όλα βγαίνανε, πρώτα είχαμε το Τούρκικο κοντά, έτσι, με λαχρινά. Είχαμε το αυτό. Τώρα βγαίνουν τα ωραία τα παιδιά. Δηλαδή τώρα βγήκε ο Κωνσταντίνος Ανιψιόλου που είναι 2 μέτρα, γαλανομάτης, ψηλός. Ο γιος πήρε τα μάτια σου μπορεί. Πήρε τα μάτια σου μάλλον. Ο Ανιψιός μου όχι, του παππού του. Γιατί ο πατέρας του δεν έχει τα μάτια του, ούτε η μάνα του, του παππού του πήρε. Θέλω να σου πω ότι εμένα όλο το σώμα του πατέρα μου πόντιουλ ήταν 1,5 μέτρο. Πόντιουλ. Όχι, αφού του το έλεγα, τι πόντι είστε εσείς, πόντι. Η κριτική λίγο είχαν έτσι το λίγο, όχι όλοι, μερικοί. Όλοι οι άλλοι ήταν κοντοί. Και τι σου λέει, είναι ο τουρκός πόρος, το. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε τα παιδιά μας. Κάνω πλάκα, κάνω λοιπόν, κοντούλα. Είναι όλα σχετικά αυτά τα πράγματα. Το όλο θέμα είναι, εντάξει, γιατί ξεκινάς να φτάσεις στην ανάπτυξη. Τώρα, εμείς, ας πούμε, στην Ελλάδα, κάναμε την Επανάσταση. Καταφέραμε, τέλος πάντων, με τα 1000 ζόρια από το 1821 έως το 30 και ανεξαρτοποιηθήκαμε. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Μπράβο. Και μετά τρογόμασταν μεταξύ μας. Αυτό. Από εκεί θέλω να σου φτάσω. Αυτό... Ότι μετά φαγωθήκαμε μεταξύ μας, πουλήσαμε τον κολοκοτρόνη, τροπότουσαν μεταξύ τους μετά οι Έλληνες. Δηλαδή, κερδίζανε ένα πόλεμο και μετά τρογούτουσαν μεταξύ τους για τα οικονομικά. Ή πουλάγε ο ένας τον άλλο. Πάντα υπάρχει μια οικονόμηση, μια ζήλια, ένα συνταγωνισμό πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι σε τι βαθμό. Ναι. Και το θέμα είναι από πού ξεκινάς. Δηλαδή τώρα. Στην Ελλάδα σίγουρα είχαν φτάσει στο αμήν για να κάνουν την Επανάσταση. Όπως και θέλω να πω και για την Ελβετία, γιατί και αυτοί είχαν πέρα από τα οικονομικά συμφέροντα, επειδή αυτό ο κράτορας εκεί πέρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τους είχε κόψει κάποια προνόμια, είχαν και τον τοπικό, τους τοπικούς τυράννους και αυτοί, όπως είχαμε και εμείς. Δηλαδή είχαν τους Αμπσβούργους εκείνους τους Αυστριακούς, και επειδή τα γράφω μέσα αυτά, και μιλάω και για τον Γουλιέλμο Τέλο. Υπάρχουν τα πρώτα περιστατικά που έχουν γραφτεί πριν γίνει, ας πούμε, το 1991 και στη Συμμαχία, όπου πήγαινε ο τοπικός τύραννος και έκανε διάφορα άσχημα πράγματα στους ντόπιους, στους Ελληνικούς. Ζητούσε, ας πούμε, πήγαινε στην οικογένεια και ζητούσε από τον άντρα να κάνει μπάνια με τη γυναίκα του, ας πούμε. Ή πήγαινε και λέει, δώσ' μου τα βόδια του πατέρα σου. Και, ουσία, ναι, και δεν του τα έδινε και στο τέλος, ξέρω εγώ, τον τύφλο να του έκανε διάφορα μέχρι... Τέλος πάντων, έκανε διάφορα τέτοια πράγματα ακραία μέχρι που έφτασε η ώρα να κάνουν και στο Γουλιέλμο Τέλο, δεν ξέρω αν την ξέρεις την ιστορία, που του ζήτησε να... του ζήτησε εκεί πέρα ο τοπικός τύραννος ο Γκέσλερ να σημαδέψει με το βέλος ένα μήλο πάνω στο γιο του. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την ιστορία του Γουλιέλμου Τέλο. Για πέσα, για και τέλος λοιπόν, το σημάδεψα. Εκεί αυτός ο Γκέσλερ, λοιπόν, ο τοπικός τύραννος, ας το πούμε έτσι, είχε βγάλει μια δικιά του νομοθεσία, έλεγε, θα βάλω το καπέλο μου στην πλατεία και θα πρέπει όσοι περνάνε την πλατεία να υποκλίνεστε στο καπέλο. Και ο Γουλιέλμος Τέλο λέει: εγώ δεν υποκλίνομαι. Περνούσε και δεν υποκλινόταν. Λέει: αφού δεν είσαι εσύ, εγώ δεν υποκλίνομαι. Και του λέει, και μετά αυτό φυσικά θύμωσε και για εκδίκηση του λέει: πες μου, λέει, από όλα τα παιδιά που έχει πει το αγαπημένο σου. Στο Γουλιέλμο Τέλο. Και λέει: αυτό λέει: τα πιο πολλά φιλιά τα δίνω στο μικρό μου γιο. Ωραία, λέει: θα πάρει το μικρό σου γιο, θα του βάλει ένα μήλο πάνω. Έλα, ρε. Και. Άμα πετύχεις, λέει, άμα πετύχεις τον μήλο, χωρίς να τραυματίσεις, θα σε αφήσω ελεύθερο. Για την προσβολή που έκανες τώρα, που έκανες το πρωί. Άμα το σκοτώσεις, το σκότωσε. Και τι έγινε μετά.
Πήρε το, γιατί είναι φοβερός τοξοβόλος ο Γουλιέρμος Τέιλορ. Να, πάλι καλά, ναι. Πήρε το, το τόξο του, έριξε το βέλος και πέτυχε όντως τον Μήλο. Ναι. Και τον άφησε ελεύθερο. Εν τω μεταξύ είχε και ένα δεύτερο βέλος όμως έτοιμο. Και του λέει, τι το θέλεις το δεύτερο βέλος, του λέει ο Γκέσλερ. Λέει, το είχα σε περίπτωση που δεν πετύχει να τον Μήλο και πετύχει να τον γιο μου για να το ρίξω σε σένα, του λέει. Και με το που το άκουσε αυτό, τον πήρε μέσα. Τον συνέλαβε τελικά. Και αυτός τι πήγε, παιδιά. Τον συνέλαβε και πήγε στη φυλακή για λίγο καιρό, δραπέτευσε, βγήκε και σκότωσε μετά τον Γκέσλερ, ο Γουλιέρμος Τέιλορ. Mm. Και αυτό ήταν ένα σύμβολο της Επανάστασης. Ήταν ένα σύμβολο, πραγματικά. Και αυτός έμεινε στην ιστορία μετά, ας πούμε. Έχει μείνει σαν θρύλος, βέβαια. Πολλοί λένε ότι ουσιαστικά αυτή είναι μια ιστορία που δεν υπάρχει, αλλά πλέον έχει εμποτιστεί στην κουλτούρα των Ελβετών. Ήταν αυτό ακριβώς η κίνηση εκεί πέρα, ότι ήταν μια αφύσικη παραβίαση της οικογένειας. Σου λέει, να σου λέει, να σκότωσε το γιο σου. Εκεί είναι που επαναστατείς. Εκεί είναι το σημείο καμπής. Ήταν ο άλλος που του τύφλησαν τον πατέρα, του πήραν τα βόδια ή τη γυναίκα, αλλά την ώρα που του λέει για το παιδί έγινε η επανάσταση. Δηλαδή ήταν η πατρική, ας πούμε, έτσι, προστασία. Έφερε, ναι. Σου λέει, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Εκεί ήταν εκείνη η στιγμή αυτή. Και μετά ο Γουλιέρμος Τέιλορ έγινε και πρόεδρος του κοινοβουλίου κτλ. Έχει εμπνεύσει τόσο πολύ την Ελβετία για 500 χρόνια. Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα, δεν μπορεί να μην τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η όπερα του Γουλιέρμου Τέιλορ με τον Ροσίνι. Yeah. Το κύριο τραγούδι της όπερας παίζεται σχεδόν παντού. Σε όλες τις διαφημίσεις, σε ταινίες. Είναι πασίγνωστο. Αν χτυπήσεις Γουλιέρμος Τέιλορ όπερα, θα το δεις. Ναι, ναι, είναι σε όλες τις ταινίες καταρχήν του Βέγκου. Σε πάρα πολλές διαφημίσεις ακόμα και σήμερα. Παίζεται θέατρο, θεατρική παράσταση από το 1500. 500 χρόνια παίζεται η παράσταση του Γουλιέρμου Τέιλορ, έτσι. Και υπάρχουν και οι ίδιοι για το μεταξύ μύθοι και για το. Να κάτσε γιατί μπορεί να το παίξουμε και να μας το ρίξει αυτό. Ναι, για πες. Και υπάρχουν οι ίδιες ιστορίες, υπάρχουν και για τη Δανία και για την Σκανδιναβία, γιατί είναι κάτι παρόμοιο. Κάποιοι λένε ότι πήραν την ιστορία από τους Σκανδιναβούς και τη λένε. Και αυτό που ήταν το έργο, η τελευταία των Μοϊκανών, από εκεί δεν είναι, από αυτά δεν είναι. Όχι, η τελευταία των Μοϊκανών είναι έργο παραδοσιακό τη Αμερική, είναι από συγγραφή Αμερικάνικα. Α, είναι από Ινδιάνους και τέτοια δηλαδή. Είναι αυτό. Από τα καλύτερα βιβλία Αμερικάνικα. Ωραία, που έχουν αυτό. Βγει. Ήταν στα υποψήφια για το καλύτερο Αμερικάνικο βιβλίο των τελευταίων 200 ετών. Αυτό το... Α, δεν έχουν καμία αυτή. Αυτοί πάνε από Αμερικάνους, Ινδιάνοι και εκεί τέτοιοι που λένε από εκεί, με τους Ινδιάνους. Οι Αμερικάνοι. Ναι. Πάμε σε άλλο από εκεί. Επειδή το έχω μελετήσει στην Αμερική και τη Δημοκρατία. Έχουν πολλές ομοιότητες γενικά οι Ελβετοί με τους Αμερικάνους. Και εκεί έχει πολλά δημοψηφίσματα και στην Αμερική έχουν ψηφίζουν. Όχι παντού όμως, σε κάποιες συγκεκριμένα πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Ας πούμε, στην Καλιφόρνια ψηφίζουν και εκεί για προϋπολογισμό, για την παιδεία, πόσες δαπάνες θα έχουν. Ναι, εμείς τίποτα εδώ, ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν προβλέπεται και οικονομικό. Μόνο αν έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο δημοσιονομικό και πρέπει να πάρει και τα 2/3 της Βουλής έγκριση. Θα ξανακάνεις παρουσίαση του βιβλίου, πιστεύεις θα γίνει άλλη μία ή πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω, αναλόγως. Πώς θα προχωρήσουμε, πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί ακόμη αυτό, κάτι τέτοιο. Μπορεί ίσως. Να κάνεις άλλη μία παρουσίαση ίσως. Ή συμπαρουσίαση με κάποιον άλλο μαζί. Ίσως θα μπορούσε να γίνει άλλη μία, ναι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, ήταν και πολύ ενδιαφέρον και οι άνθρωποι που μιλήσαμε. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Από τον ένα τον κύριο μάθαμε τόσα πολλά πράγματα. Τρελάθηκα. Και πολλές πληροφορίες πήραμε. Πότε θα μου έρθουν αυτοί οι κυρία εδώ, πότε θα μας φέρεις. Όποτε θέλεις. Αν το κανονίσεις. Λοιπόν, κοίτα, αυτό ήταν, δηλαδή, η ζωή σου ήταν αυτό. Είναι οι σπουδές σου, η ζωή σου. Και το έκανες βιβλίο. Ένα κομμάτι από τις σπουδές, ναι. Και στο τέλος, το τελευταίο κομμάτι μιλάει και για τα σύγχρονα θέματα, γιατί αυτά ήταν περισσότερα ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και είναι και μερικά σύγχρονα στο τέλος που τελειώνει με το βιβλίο. Για πες μας την Τώρα Ελβετία. Την τωρινή Ελβετία. Οικονομική ανάπτυξη τεράστια.
τι να πρωτοπούμε, πάρα πολλά πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι ελβετικής επινόησης. Δηλαδή, το αλουμινόχαρτο που έχουμε στο σπίτι είναι πατέντα ελβετική. Η διαφανής μεμβράνη, οι κάψουλες Nespresso είναι 100% ελβετική σκέψη και μετά το κόπιαραν όλοι οι υπόλοιποι. Και τώρα βγαίνουν κάψουλες από όλες τις εταιρείες. Απλά υπάρχει μηχανή Nespresso, έχουν όλη την ίδια. Και η Nespresso δεν ήθελε να πάει σε καμία άλλη. Δεν ήθελε να ανοιχτεί περαιτέρω. Υπήρχαν λίγα καταστήματα που υπάρχουν ακόμη. Και απλώς έδωσε την καφετιέρα σε όλους τους άλλους και έχει κάνει licensing. Δηλαδή έχει δώσει την άδεια να βγάλουν όλοι οι ανταγωνιστές τις κάψουλες και παίρνει την προμήθειά της και χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, χωρίς να κάνει ανοίγματα. Και βγάζει ένα τεράστιο εισόδημα μόνο από τους ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή, η ηλεκτρική οδοντόγραφη είναι και αυτό εφεύρεση των Ελβετών. Ο σουγιάς, τα ρολόγια, οι περισσότερες μάρκες είναι ελβετικά. Έτσι. Και αυτό πάλι προέρχεται από εδώ. Έτσι, από την Ελβετία, από την ιστορία, τότε που σου είχα πει ότι έγινε προτεσταντισμός και μαλώνανε, επειδή έγινε προτεσταντισμός, ας πούμε, στη Γενέβη, προσέλκυσε ορολογοποιούς από τη Γαλλία και έτσι πήρε εξειδίκευση η Ελβετία και φτιάχνει τα καλύτερα ρολόγια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλες οι μεγάλες μάρκες. Ναι, ρολόγια. Quartz, Swatch, Rolex, Omega, Raymond Veil. Είναι σχεδόν η πλειοψηφία. Είναι ελβετική. Είναι εξειδίκευση. Εκεί είναι ωραία να πάμε χειμώνα. Δηλαδή τώρα που θα με απολύσουν και θα πρέπει να αποζημιώσουν. Τώρα είναι το κάτι άλλο εκεί. Από στο Τσερμάτ και στο. Σε γκάλιν και τα λοιπά. Και επίσης τι άλλο έχουν φτιάξει. Η σοκολάτα γάλακτος είναι ελβετική επινόηση. Ο Νεστλέ την έφτιαξε το 1866. Δεν υπήρχε σοκολάτα γάλακτος, υπήρχε αυτό που είναι σήμερα η κουβερτούρα που λέμε. Ναι. Την κουβερτούρα όμως την είχε και ο Παπαδόπουλος. Γιατί υπήρχε η ακατέργαση σοκολάτα που ερχόταν από την Νότια Αμερική. Ναι. Και επειδή ήταν κτηνοτροφική χώρα η Ελβετία το 1860, ο Νεστλέ έφτιαχνε, ήταν γαλακτοπαραγωγός, έτσι. Ναι. Και του ήρθε η ιδέα ότι αυτή η σοκολάτα που έρχεται εδώ και την τρώμε από την Νότια Αμερική, με τόσο χάλαμο ότι να κάνω ανάμειξη, τι θα γίνει. Και έτσι φτιάχτηκε το πρώτο εργοστάσιο. Και τώρα είναι ο κολοσσός στην Εστρία που είναι παγκοσμίως και έχει εργοστάσια παντού. Και τα προϊόντα τα περισσότερα που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ είναι. Ελβετική είναι δηλαδή η Εστρία. Ελβετός ο ίδιος είναι η Εστρία καταρχήν. Ναι, βέβαια. Ναι. Πολυεθνική. Όλοι σχεδόν οι διεθνείς οργανισμοί έχουν έδρα την Ελβετία, γιατί η Ελβετία είναι μια ουδέτερη χώρα. Σου είπα ότι ήταν οι καλύτεροι πολεμιστές, αλλά ξαφνικά το 1515, επειδή χάσαν μια φορά, δεν ξανασχολήθηκαν με τον πόλεμο και από τότε κατήργησαν τα πάντα. Είναι κατά. Ούτε σύραξη, ούτε τίποτα, ούτε πόλεμο. 500 χρόνια είναι η απόλυτη ηρεμία. 1,5% χρόνια είμαστε. Βέβαια. Είπαμε ότι απέκτησαν φοβερή αυτοπεποίθηση. Γίνανε δημοκράτες. Δεν έχουν προβλήματα μέσα εσωτερικές σε τριβές. Άρα, παιδιά, είναι ένα παράδειγμα για αυτό. Τα βρίσκουν μεταξύ τους οι συντεχνίες, οι οργανισμοί, τα συνδικάτα. Με το που πάει κάτι να γίνει κατά των εργαζομένων, κατευθείαν σταματάει το νομοσχέδιο. Προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση πάντα. Γι' αυτό, άμα δεις και η πολιτική τους, για να πω κατά σύγχρονα, η κυβέρνηση είναι πάντα κυβέρνηση συνεργασίας. Που εμείς το κάνουμε μόνο λίγα χρόνια εδώ πέρα, τη δεκαετία του 2010. Είναι 7 μελείς η κυβέρνηση, πάντα έτσι. Είναι 7 υπουργοί όλοι και όλοι. Και είναι 2 από το κόμμα των Χριστιανών Δημοκρατών, 2 από τους Φιλελεύθερους, 2 σοσιαλιστές και ένας από το Λαϊκό Κόμμα. Είναι 7. Μάλιστα το λένε μαγική φόρμουλα. Από το 1959 στο 2001 ήταν ακριβώς οι ίδιοι σε αναλογία. Τώρα λίγο αλλάζει μερικές φορές, γίνεται 2-1-1 κτλ. Και ξέρεις ότι ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο μπαίνει άλλος με τη σειρά. Από τους 7, ένας από τους 4, 4 με τη σειρά. Δηλαδή οι 4 από τους 7 γίνονται Πρωθυπουργοί για ένα χρόνο. Ο Πρωθυπουργός δεν κάθεται πάνω από ένα χρόνο. Είναι μονοητής η θητεία. Και είναι 7 υπουργοί και παίρνουμε τη σειρά. Καλύτερα αυτό, γιατί έτσι δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό που γίνεται εμάς. 7 υπουργοί και εμείς έχουμε εδώ 59 μαζί με τους υπουργούς. Είναι απίστευτο. Και τι κάνουν όλοι αυτοί. Είναι απίστευτο. Τρώνε από εμάς. Παίρνουν 10 χιλιάρικα και αυτοί σου πουλάνε την παραλία. Είναι νούμερο. Αυτό που έχουν κάνει με την παραλία. Συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση.
πουλήσανε το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο είναι από αριστερά, από δεξιά η παραλία, τι τους έφταιγε. Το αεροδρόμιο δεν πουλήσανε ολόκληρο... και στο ελληνικό. Ολόκληρο ανάπλαση, ανάπλαση συνολική. Ακούσαμε, έχεις δει τι έχουν βγάλει τα απλό και λες αυτή η ώρα που θα γίνει. Δεν, καταργήθηκε αυτό, δεν θα γίνει αυτό, είναι μούφα. Έχουν αρχίσει ποιο, και πουλάνε... Ποιο, εγώ έχω πάει τόσες φορές το... Έχουν αρχίσει και πουλάνε κομμάτια σε ιδιώτες. Και θα δεις βίλες ιδιωτών, δεν θα δεις που να είναι. Γιατί αυτοί λένε τώρα θα κάνουν περλούξ πολυκατοικίες και αυτά. Έχει την πρόβλαση όμως, η περιοχή. Θα έχει ελεύθερη ή θα είναι όπως είναι κάτω εδώ στο Βαρδιό για να θα πρέπει να δεις ένα εισιτήριο να μπεις μέσα ή ένα πάρκο για να μπεις μέσα. Μπορεί να είναι σαν τον Νιάρχο, και στον Νιάρχο δεν μπαίνει πάλι όποιος. Μπαίνουν δηλαδή, αλλά είναι γενικά, έχει φύλαξη. Δηλαδή, δεν σε αφήνει να κάνεις ό,τι θέλεις. Και καλό είναι αυτό με την έννοια ότι δεν θα κάνεις ζημιές. Δεν θα κάνεις ζημιές και αυτό είναι. Με τη θάλασσα, μπαζόμαστε τη θάλασσα, μην τρελαθούμε. Κοίταξε, εκεί ήταν τελείως όμως διαλυμένο. Όχι, ήταν μια χαρά. Πήγαινες για μπάνια, ήταν πολύ ωραία. Δεν πλήρωνες. Δεν πλήρωνες, αλλά ήταν πολύ βρώμικο το πράγμα. Όχι, μια χαρά ήταν. Άμα το φτιάχνανε οι Δήμοι, ήταν μια χαρά. Αν δεν το φτιάχνανε. Το είχαν αφήσει επίτηδες για να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Τέλος πάντων, η δικιά μας οικονομία μου λες αυτά και ζηλεύω εγώ τώρα. Ζηλεύω γιατί ναι. Θα ζω στην Ελβετία. Να μια ωραία ευκαιρία να πάω στην Ευρωδοτία λοιπόν. Υπάρχουν ομάδες, θα σου πω και αυτό τώρα, μιας και είναι... Να φτιάξαμε παραπάνω, ναι. Υπάρχουν ομάδες στο Facebook που λέει Έλληνες στην Ελβετία. Εκεί θα πάω. Και λέει, αν μπεις, γίνεσαι μέλος και λέει Έλληνες στην Ελβετία, ψάχνουμε δουλειά για την Ελβετία. Και γίνονται συζητήσεις καθημερινά. Πού να πας, πόσο κοστίζει αυτό, τι να προσέξεις, γιατί εκεί είναι άλλη... Δεν αγγλικά. Όχι, όχι. Γερμανικά ή γαλλικά, αυτά είναι τα βασικά. Α, γερμανικά ή γαλλικά. Τίποτα δεν ξέρω. Με αγγλικά λίγα πράγματα θα καταφέρεις. Με γερμανικά είναι το βασικό. Με τα ελληνικά. Ή, εκτός αν πας σε ιταλικό καντόνι κάτω στο Τιτσίνο, ας πούμε, που εκεί και έχει δουλειές. Με ιταλικά μπορείς επίσης. Α, έχει δουλειές εκεί, τι δουλειές έχει να πάω. Και εκεί έχει μεγάλα εμπορικά κέντρα επειδή είναι σταυροδρόμου με την Ιταλία. Και έχει κάτι τεράστια εμπορικά κέντρα. Κοιτάω για δουλειά γιατί... Και πληρώνουν... Έχουν όλες τις μάρκες που είναι τύπου outlet και είναι πάνθρινα, ας πούμε. Έχουν τεράστια μόλ. Ψωνίζουν όλοι από τις γύρω χώρες σε οικονομικές τιμές. Ωραία είναι αυτό. Πολύτρια θα πάνε να γίνουν και θα συνεννοούν με νοήματα. Εντάξει, τώρα η μισθή εκεί είναι 5.000 ευρώ, ας πούμε. Έφυγα. Βέβαια με το κόστος ζωής τεράστιο, έτσι. Ναι, αλλά και κοιτάνε και με 3.000. Ναι, τα ζυγίζεις όλα αυτά, έτσι, και πληρώνεις μόνο σου την ασφάλεια κάθε χρόνο, ζωή, την ασφάλεια, την υγειονομική κτλ, την περίθαλψη, δεν είναι όπως εδώ, που τα πληρώνει ο εργοδότης. Είσαι αυτόνομος, δηλαδή. Αλλά πάλι βγαίνει, εντάξει. Θέλει όμως ένα προγραμματισμό και επειδή έχει τόσο πολλά καντόνια και τόσο πολλά μέρη και έχει διαφορετική φορολογία σε κάθε μέρος, βρίσκεις μια λύση. Βρίσκεις μια λύση, πραγματικά. Τώρα δεν μου λες κάτι αν θέλεις. Είσαι στη δουλειά σου με τις 11 η ώρα και σου λένε ξαφνικά φύγε από τη δουλειά σου και φεύγεις. Ναι. Αυτό πάει σαν άδεια, πάει, το πληρώνεις κανονικά για την επιλογή του εργοδότη να φύγεις. Πώς πάει αυτό. Εννοείς απόλυση τώρα. Όχι απόλυση. Τι πράγμα. Απόλυση. Θα πας να εργάζεσαι για σήμερα. Και θα σε ενημερώσω το απόγευμα τι θα γίνει. Που δεν έχω ενημερωθεί ακόμα. Ναι. Τι θα γίνει με το ημερομίσθιο το σημερινό. Ναι. Και το λέω, πρόσεξε καλά. Όχι να πεις αύριο δουλεύω και να μου φας άδεια αυτό. Δεν το παίρνω άδεια. Αυτό. Θα σου πω μου λέει το απόγευμα και δεν μου πει τίποτα. Αυτό το σημερινό λογικά είναι. Δεν νομίζω ότι χάνεται ημερομίσθιο. Θα το. Δουλεύω κανένα να είναι ημερομίσθιο. Καταρχήν χτυπάς κάρτα. Ναι. Χτύπησες κάρτα όταν έφυγες. Ναι. Πόση ώρα δηλαδή δούλεψες. 3 ώρες. 9 με 11. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό έγινε με ποιότητα του εργοδότη. Ναι. Δεν είναι δικιά σου. Το ένσημο μπαίνει κανονικά, είτε δουλέψει μία ώρα από 8. Αυτό μπαίνει το ένσημο, αλλά τα λεφτά λέω, γιατί αυτό που έγινε νομίζω είναι παράνομο χωρίς λόγο να μου πεις σταμάτα.
να υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι έγινε στη δουλειά. Και μετά θα σε πάρω 5 η ώρα, ξέρεις γιατί τα λέω να γράφονται, γιατί μπορεί να τα πω και επιθεώρηση. Και μετά μου λέει θα σε πάρω 5 η ώρα το απόγευμα, να σου πω τι θα κάνεις. Δεν με έχει πάρει. Έχουμε φτάσει 7 και δεν με έχει πάρει. Ναι. Εγώ αύριο κανονικά μπαίνω στο πρόγραμμά μου και δουλειά μου. Βεβαίως. Και πάω κάρτα, κανονικότατα, Βεβαίως. Και ότι είναι μου λένε, να με τρελάνε. Μου λέει θα σου πω αύριο αν έρθεις από το γραφείο. Περιμένω εδώ. Θα δείξει. Θα δείξει. Να σου πω κάτι, αγαπάω πάρα πολύ το μεγάλο αφεντικό. Είναι καλός άνθρωπος, είναι ο Σμυρνιώτης, τον σέβομαι πάρα πολύ και τον αγαπάω. Και επειδή με αγαπάει και τον αγαπάω, γι' αυτό αυτό στη μέση μου κάνει εμένα το 2-2 το. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι, και θέλει όλο να το αποδείξει ότι, πώς να σου το πω. Θέλει να το αποδεικνύει ότι δεν είμαι σωστή, ότι κάνουν παράπονα οι πελάτες μου. Εγώ δεν είπα κάτι κακό. Είναι το κλίμα δύσκολο. Και αντί να με καλύψει, μου δίνει, ενώ άλλες βρίζουν και τις ακούς που βρίζουν και τις καλύβει. Τέλος πάντων, να είναι ευλογημένα κάθε πόδιο για καλό του, για το ποσοστό μου είναι σήμερα και δεν πήγα να ανάψω και ένα κερί το πρωί. Πήγα τώρα το απόγευμα, που είναι της μόρφωσης και της εκπαίδευσης και κάθε τι που γίνεται για καλό γίνεται. Έτσι δεν είναι. Και εκδόσεις λοιπόν Ηρόδοτος, ένα εύκολο διάβαστο βιβλίο που δεν είναι μόνο ότι μας λέει για την Ελβετία, το ξεκινάει από αρχαιότητα τον χρόνο. Άρα έχουμε να μάθουμε και για οικονομία, μαθαίνουμε και ιστορικά γεγονότα. Και πολιτική. Και πολιτική. Είναι ένα βιβλίο που έχει μέσα οικονομία, ιστορία, πολιτική. Και μας εμπνέει να γράψουμε κι εμείς. Όπως είπε και ο Μεντοράος την άλλη φορά, ότι είναι ένα βιβλίο που σε εμπνέει κιόλας να το αναπτύξεις περισσότερο. Και είναι ευκαιρίες να πάρουμε και ιδέες κι εμείς εδώ. Μήπως κάποια στιγμή. Μήπως κάποια στιγμή να το κάνεις μπορείς δώρο σε όλους αυτούς στη Βουλή και τους πεις ανοίξτε τα καβά σας. Και ένα τελευταίο που το θυμήθηκα τώρα είναι το πώς ψηφίζουν εκεί. Ότι έχεις το δικαίωμα όταν πας να ψηφίσεις τις εκλογές, να ψηφίσεις τον ίδιο υποψήφιο δύο φορές. Αν έχεις δικαίωμα δύο σταυρούς. Α, ναι, 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 και αυτό μου είχε κάνει κλικ. Εγώ τώρα ρε παιδί μου γουστάρω τον κάνα υποψήφιο. Ωραία. Του βάζω δύο σταυρούς. Δεν θέλω να βάλω ένα σε αυτόν και ένα άλλο. Δύο σε αυτόν. Δύο σταυρούς τον ίδιο. Μπορεί. Α, τέλειο αυτό. Μπορεί εντωμεταξύ και το ίδιο το κόμμα η παράταξη να βάλει δύο φορές το όνομα κάποιου. Και να βάλει σταυρό πάλι στον κάνα και πάλι στον κάνα πρώτο. Να μην βάλει άλλο υποψήφιο. Να αφαιρέσει ένα και να βάλει το μπορεί να κάνει αυτό. Το άλλο επίσης που κάνουμε. Να! Αυτό τώρα ήταν καλό για τους Σιριζέους που φεύγουν μερικοί να βάζανε. Ναι. Το άλλο που κάνουμε είναι ότι έχουν το δικαίωμα να βάλουν και ένα όνομα της επιλογής τους από κάτω που μπορεί να είναι από άλλη παράταξη, από άλλο κόμμα. Δηλαδή να βάλεις τρεις σταυρούς, ξέρω εγώ, στην παράταξη που θέλεις και έναν από αλλού. Προσθέτεις το όνομα. Έχεις διαγράψει κάποιον άλλον το στυλό. Ρε παιδί μου, εγώ συμπαθώ τώρα το Λάτσι και είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και συμπαθώ και τον Κανά που είναι στη ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Βάζω Κανά, βάζω. Έχεις δώσει στη Νέα Δημοκρατία το ψηφοδέλτιο, αλλά θες και για. Θέλω όμως και τον Κανά και τον Κανά. Επειδή τον θέλω και τον άλλο και ας είναι σε άλλη παράταξη, τον ψηφίζω. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να ψηφίζεις και την αντιπολίτευση. Ποιον θέλεις για αντιπολίτευση, ναι. Ποιον θέλεις. Γιατί θέλεις. Και η αντιπολίτευση να είναι καλή. Στην ουσία ψηφίζεις πρόσωπα καθαρά εκεί, ναι. Όχι παράταξη. Επίσης μπορεί, έχει το δικαίωμα να αποβάλεις όνομα που δεν υπάρχει πουθενά. Που προτείνεις εσύ να βγει. Έχεις και αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι ωραίο, ακόμα αρέσει. Έχεις και αυτό το δικαίωμα στην Ελβετία. Αυτά μας τα άφησες για το τέλος, κύριε Κιάννα. Και τι άλλο μπορεί να κάνει. Ναι, να βάλει άλλον υποψήφιο. Ναι, και να βάλει σε λευκό το ψήφιο να βάλει όποιον θέλει. Αρκεί να μην ξεπερνάει του σταυρού. Ωραία. Είναι φοβερό γιατί ψηφίζει και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα ωραία.
Άρα, εμείς πρέπει να πάρουμε παράδειγμα την Ελβετία. Εμένα με είχε γοητέψει εκείνη την ημέρα. Είχα τρελαθεί. Αφού το έλεγα και το ξανά, και το ξανά, είχα το συζήταγα στη δουλειά, το έλεγα, λένε. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Όλα αυτά. Και αυτό που είπες τώρα, ότι ψηφίζουμε όποιον θέλουμε. Γιατί καθαρά ψηφίζουμε. Δηλαδή, εγώ εμπιστεύομαι 5 ανθρώπους αυτή τη στιγμή από, την, από τη Βουλή. Αυτούς θα βάλω. Και γιατί αυτοί συνεργάζονται μεταξύ τους μετά. Θα συνεργαστούν και στην κυβέρνηση. Μπράβο, ναι. Θυμάσαι ότι είχαμε, όταν είχαμε στην Ελλάδα κυβέρνηση εργασία, ότι λυθήκανε αρκετά θέματα. Τέλος πάντων, να μην το μάθουμε. Πότε είχαμε κυβέρνηση εργασία. Από το 12 ως το 14, δύο χρόνια. Με τον Παπαδήμο. Α, με ναι, τότε. Με τα τρία την τρικοματική. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημοκρατική Αριστερά. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Λάος. Είχαμε διάφορα. Μακάρι να γινόντουσαν έτσι τώρα. Τώρα θα μπει και ο Βασιλιάς, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχω ακούσει. Διάβαζα σήμερα. Ναι. Το ξέρω αυτό. Το διάβασα σήμερα, μου ήρθε μήνυμα στο Viber. Ότι ο Λούξιο, πώς λέγεται, θα βάλει, λέει, υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Και φτιάχνει τώρα τα διαδικαστικά. Αν ζούσε η γιαγιά μου, θα τον ψήφισε. Αλλά δεν ζει. Οπότε θα βάλεις αυτό το τραγούδι με τη Γουλέλη Ματέλο. Αυτό θα βάλω, αλλά μήπως μου το ρίξει, όμως αν έχει πνευματικά δικαιώματα, αυτό φοβάμαι. Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ ξέρεις. Γι' αυτό τα φοβάμαι. Από το YouTube, δεν δηλαδή. Δεν έχω πληροφορία τώρα. Τέλος πάντων, θα την ξαναδούμε, θα στη στείλω με την ώρα. Γιατί και αυτοί βάζουν τόσες πληροφορίες και να θες να κρατήσεις κάτι, δεν σε αφήνουνε. Δεν μπορώ να το ψάχνω. Για Γουέλε, πες το. William Tell. William με... Το κάνω εγώ έτσι. Είσαι στα αγγλικά. Βάλε WI. Είσαι William. Είσαι ο πρίγκιπας William. William. W-I-L-L, όχι O-I, Ιώτα. William, τέλος. Τέλ, με δύο λάμδα. Δεν βγαίνει τίποτα. Καλά, δεν κάνει τίποτα. Κόλλησε. Γράψε, να σου πω, μετά τον W, βάλε Ιώτα. Δεύτερο γράμμα. Σβήσω το όμορφο. Δεν ακόλουσα. Για να κλείσουμε με αυτό. Δεν έχει ίντερνετ. Δεν έχουμε ίντερνετ, ναι. Δεν είναι συνδεδεμένο, εκεί δεξιά πήγαινε στο δίπλα μου. Να εννοώ ίντερνετ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τα κάνουμε τώρα, τα φάνουμε κιόλας. Μια χαρά. Λοιπόν, Νικήτα μου, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέρασε μία ώρα, την κατάλαβες, μία ώρα δεν την κατάλαβα, καθόμουν κι άλλο, εύκολα. Ευκολάκι, την άλλη φορά θα έρθει μου ορθείς πάλι, αλλά με τι θα μου ορθείς, με πείματα, με τι θα μου ορθείς, με οικονομία πάλι. Κοίταξε να δεις, επιστημονικά τέτοια έχω πολλά στο μυαλό μου, αλλά έχω και ένα μυθιστόρημα, το έχω έτοιμο στο μυαλό μου. Δεν το έχω γράψει, κάποια στιγμή θα το γράψω. Είναι σίγουρο θα γίνει. Να σου πω κάτι, εδώ το κανάλι θυμίζεται και η εκπομπή μου, για το πώς ξετρυπώνει ανθρώπους και τους δίνει το βήμα να κάνουν το επόμενο βήμα για να αναγνωριστούν. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό τώρα ήταν μια διατριβή. Νομίζω ότι και το μυθιστόρημα θα πρέπει να κάτσεις να το γράψεις. Πρέπει να κάτσεις να το χρόνος, γράψεις. Να βρεθεί ο χρόνος και θα γίνει. Ναι, αφού το έχεις στο πλάνο σου. Είναι έτοιμο, δεν μου λείπει κάτι. Σου λείπει μόνο να το καταθέσεις. Μόνο να το γράψω μου λείπει. Ωραίο αυτό. Νικήτα, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί έχω χάρη για τη γνωριμία μας από πέρυσι. Ναι, ήταν στιγμία. Στιγμία συμπάθεια, αμέσως. Αμέσως.
Έτσι, τα μεγάλα πνεύματα θα σας συμμετάσχονται. Και όλη τη μου έχει γνωρίσει, μου αρέσει. Και το Λουκά δηλαδή που μου γνώρισε, ήταν ωραίο σπίτι, έτσι, εδώ μας έφτιαξε τη διάθεση. Και στο Πανηδί, μπορεί να τα πούμε και για τα πολιτικά. Εμείς ασχολούμαστε και με τα πολιτικά εδώ του Δήμου μας, τα οικονομικά του Δήμου. Λίγο να τα νοικοκυρέψουμε. Ο Νικήτας Ογκανάς μαζί και με άλλους που έχουν εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θα βοηθήσουν την οικονομία της Νέας Μύρνης. Σε ρωτάει κανείς για τα οικονομικά της Νέας Μύρνης. Εντάξει, κάποιοι λίγοι εδώ πέρα δημότες συζητάμε για τα πράγματα, με συνδημότες. Ότι εγώ νομίζω ότι και ο κύριος Κουτελάκης πρέπει να εκμεταλλευτεί τέτοια μυαλά και τέτοιους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Να παίρνει από τη γνώση τους. Καλό είναι να παίρνουμε και από ένα μυρμηγκάκι, μαθαίνουμε. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε φαρφάλες. Κατάλαβες τι λέω. Ένας αξιόλογος άνθρωπος, εμένα πήγε στην καρδιά μου γιατί είναι ταπεινός, ήσυχον τόνο, όλο χαμογελάει και άνθρωπος που όλο γελάει φαίνεται ότι είναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και να είμαστε γεροί, αυτό βασικά. Και όταν έμαθα τέτοια δύο τα παιδιά δεν το πίστευα γιατί μου φαινόταν μικρότερος από ό,τι μου. Λοιπόν, Νικήτα μου, χάρηκα πολύ πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και τα ξαναλέμε. Και ας ευχηθούμε σε αυτή την πατρίδα να φτιάξουν τα πράγματα. Φτιάχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, αν δεν υπάρχει κάποια κύρωση, θα έχουμε την Εύα Λιανού Πετροπούλου που θα μας παρουσιάσει κάποιον ποιητή από το εξωτερικό ή κάποιον Ισπανό ή κάποιον Μεξικάνο. Κάθε Κυριακή απόγευμα μαζευόμαστε 6,5 ώρα στο Φαλιράκι και απαγγέλουμε ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα. Είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι που έχει και την πύρα 2,5 ευρώ, έτσι για να πω, δηλαδή έχει κάνει καλές τιμές, την πύρα τη μεγάλη 2,5 ευρώ. Ένα πολύ ωραίος χώρος και μαζευόμαστε εκεί και διαβάζουμε τα ποιήματά μας, λογοτεχνικά έργα. Είναι πολύ ωραία, απογευματάκι και έχει να παίξουν και τα παιδιά. Σε ποια περιοχή? Είναι ακριβώς πίσω από το γήπεδο του Φαλήρου, στο Φαλιράκι, Φαλιράκι λέγεται. Σταματάς δηλαδή εκεί στο γήπεδο, πώς λέει, στο ξενοδοχείο, το νοσοκομείο. Στο Νέο Φάλιρο. Στο Νέο Φάλιρο, ναι. Ναι. Το Νέο Φάλιρο από πίσω είναι. Πού είναι το πάλι ξενοδοχείο? Το Μετροπόλιτα. Το Μετροπόλιτα, το νοσοκομείο. Ναι. Από πίσω ακριβώς είναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Σταλασσέλης θα το ξαναανακοινώσουμε για πρώτη του μήνα, ότι είναι. Θα τα πούμε και την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Και ό,τι είναι να γίνει, όλα για καλό θα γίνουν. Έτσι. Έτσι. Ό,τι είναι να γίνει, για καλό θα γίνει. Πού θα πάει. Για να δούμε. Δεν έρχεται να πάρω το ψυχολογικό πόδιο. Σας αγαπάμε. Κάτσε να κλείσω και το μισό λεπτό, να κλείσω τα λογότυπα μου. Αυτό πρέπει να βάλω μουσική τώρα, να δω. Βιάστηκα.